Καλησπέρα σε όλους, τι κάνει με ο Κίθο, παίζουν Binding of Isaac Afterbirth Plus. Πάμε για άλλο ένα run με Eden, πάμε να συνεχίσουμε το σερί μας, πάμε να δούμε τι συνδυασμό θα έχουμε. Και ok tears, ok damage, δεν ξεκινάμε εκεί ιδιαίτερα καλά. Έχουμε penetrative shots, luck, ok, speed καλό. Shot speed αδιάφορο, δεν με νοιάζει ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουμε και δεν έχουμε τόσο καλό range. Παρόλα αυτά, λόγω του shot speed ίσως το βελτιώσαμε. Okay, πάμε. Αν δεν κάνω λάθος, 4 χτυπήματα θέλουνε. Το θέμα είναι να μην χτυπηθούμε. Πάμε 1, 2, 3, 4 και θα πάρουμε ένα νόμισμα. Λογικά εκείνο είναι shop ή βιβλιοθήκη, μπορεί να είναι και shop. Και κοντέψαμε να χάσουμε εδώ πέρα. Και όμως κοντέψαμε να χάσουμε όσο και αν δεν το ξέρετε. Αυτό ήταν η λεγόμενη παγίδα. Βρήκαμε επιτέλους καρδιά και πάμε για το πρώτο μας item room. Πού θα βρούμε μέσα? Δεν βλέπουμε, οκ. Okay. Και μαντεύω ότι είναι κάτι πολύ καλό και είναι... Papa Fly, δεν το λες πολύ καλό. Είναι ένα οκ. Okay. Αντικείμενο. Ναι, και τελικά βιβλιοθήκη είναι εκείνη. Οπότε καλό είναι να την ανοίξουμε, μπας και βρούμε κάνα καλό αντικείμενο. Book of Revelations, ας πούμε. Οπότε ψάχνουμε κλειδάκι. Και το βρήκαμε και φεύγω απευθείας για τη βιβλιοθήκη. Σατανική βίβλο, Book of Revelation, Book of Shadow και έχουμε Book of Secrets και Telepathy for Dummies. Από όλα αυτά το Book of Secrets είναι το καλύτερο από όλα. Αν μου πεις και το Lemon Mishap ίσως σε βοηθήσει, ναι, αλλά μακροπρόθεσμα το Book of Secrets νομίζω θα βοηθήσει. Τέλεια, έλα και εσύ εδώ. Ναι, αν δεν έρθει κάποιος προς τα εμάς δεν μπορούμε να τον κερδίσουμε. Και όλοι εξαφανιστήκανε και ήρθαν εδώ πέρα. Ωραία. Boss, τι boss να βρούμε άραγε. Πάρε ένα ακόμα νόμισμα, δεν έχουμε κλειδί πάντως. Και θα πολεμήσουμε Duke of Lies. Ό,τι καλύτερο. Ήτανε το boss που θα κερδίζαμε πιο εύκολα απ' όλα, λόγω των penetrative δακρύων που έχουμε. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε και τις κερδίζουμε τις μύγες. Και θα βρούμε all such up speedball. Speedball. Κακό, πολύ κακό. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε μεγάλη βοήθεια. Και δεν έχω και πολύ υγεία. 3 χτυπήματα για αράχνες, τι λες τώρα. Ο Papa Fly νομίζω πρέπει να έρθει να κάνει δουλειά. Και ήρεμα. Οκ, okay, έχουμε speed, έχουμε shot speed. Πάρε και το κλειδάκι σου, item room. Ακόμα και αυτά 2 χτυπήματα θέλουνε. Νομίζω ένα άλλο στα τσάπ θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα. Τουλάχιστον γεμίσαμε. Τέλεια. Έλα και εσύ. Ψάχνουμε για μια μπλε καρδιά ίσως. Και από εδώ είναι το boss, τώρα που το βλέπω. Η item room. Και είναι το boss. Οκ, έλα εδώ. Βόμβα ψάχνουμε. Πάμε ή δεν πάμε boss, είναι ένα ερώτημα αυτό. Πάμε και ό,τι γίνει. Είναι διπλός μόνστρο. Που σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στον έναν. Και αυτό είναι αρκετά δύσκολο.
Στηρίζομαι πάρα πολύ Papa Fly και Penetrative Shots τώρα που το σκέφτομαι. Αυτό ήταν δύσκολο. Ωραία, αφού κερδίσαμε τον έναν, ο άλλος είναι πανεύκολος. Έχουμε πάρα πολύ καλό speed για να χτυπηθούμε. Τέλεια, λοιπόν. HP up, all stats up, κάτι ξέρω εγώ. Και θα βρούμε εδώ. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό. Δώσ' μου μια καρδούλα. Δώσ' το. Τι να είναι τώρα άρα γι' αυτό. Δώσ' το. Και το δώσε Synthoil. Λοιπόν, παίρνουμε ένα. Δύο. Και τα απορροφάμε. Και είναι Explosive Diary μακριά. Λοιπόν. Αυξήσαμε πολλά πράγματα πάνω μας. Έχουμε το Book of Secret επίσης. Για να το χρησιμοποιήσουμε το The Void. Μπορούμε να απορροφήσουμε πάση σε βαντικήμερα και να πάρουμε στατιστικά. Σε γενικές γραμμές βελτιωθήκαμε πάρα πάρα πολύ. Το μόνο που μας απομένει είναι να ανεβάσουμε και λίγο τα tiers μας. Ace of Diamonds. Θα δούμε πού θα το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε και ένα item που να βρούμε. Μπράβο. Μπράβο του Papa Fly. Για τους δύο πρώτους ορόφους θεωρώ πως έχει βοηθήσει. Θα βγάλει τα λεφτά του. Πάρα 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 πολύ ωραία. Ωραία και βόμβα και κλειδάκι. Και από εκεί που ήμασταν πάρα πολύ κακοί και αδιάφοροι, πλέον είμαστε μια χαρά. Πιστεύω πως πρέπει να το απορροφήσω. Και δες εκεί. Ναι, ό,τι μου βγάλει εγώ θα το κάνω νόμισμα. Μάλιστα, πήραμε lock-up. Θα απορροφήσουμε και αυτό εδώ. Και μειώσαμε tiers και πήραμε damage. Η καλύτερη απορρόφηση αντικειμένου ever. Και εδώ τι έχουμε. Έχουμε high priest. Πολύ ωραίο για το επόμενο boss. Από υγεία νομίζω θα πηγαίνουμε μια χαρά. Πάμε να δούμε και το δεύτερο μυστικό δωμάτιο και μετά προχωράμε στον επόμενο όροφο. Δεύτερος καθοριστικός όροφος. Πήραμε synth oil. Θα μπορούσα να μπω και εδώ αλλά δεν θα το κάνω. Για να δούμε εδώ. Θα βρούμε εδώ μέσα. Τι λες τώρα. Έχουμε Unshoes, πολύ καλό. Μπερκάνο. Γέρα. Θα κρατήσω Black Room. Έχουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε shop. Θα πάμε και shop και Kersum τώρα. Πού? Δεν το βρήκαμε. Δεν έχουμε βόμβα για το άλλο. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Το ξέχασα εντελώς. Σκέφτηκα για τα μυστικά δωμάτια, αλλά τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο τρώει τέτοιο κόλλημα το παιχνίδι εδώ. Τέλος πάντων. Shop, βόμβα, βόμβα, βόμβα. Και αλήθεια δεν υπάρχει βόμβα. Να τη βόμβα. Μείναμε από 10 στα 2 νομίσματα. Εντάξει δεν τρέχει κάτι. Λογικά μια μπλε καρδιά θα την πάρουμε. Ευελπιστώ και για ένα small rock διότι έχουμε speed για να δώσουμε αβέρτα. Για να δούμε, έλα. Πήραμε μπλε καρδιά και τη βόμβα που χρησιμοποιήσαμε οπότε απλά ξοδέψαμε κάποια λεφτά. Αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις. Cares of the Maze. Ναι, ας τα ανοίξουμε. Ήταν μια χαρά. Τέλεια.
και με τα penetrative ακόμη καλύτερα. Πόσο μάλλον εδώ. Τη βόμβα μας και πάμε να κατηφορήσουμε για Pride. Στην ευθεία είναι το καλύτερο. Είτε οριζόντια είτε κάθετα και εδώ έχουμε The World. Μάλλον προς τα πάνω πρέπει να πάμε. Τέλεια. Και εδώ έχουμε Power Pill. Πιο πολύ για τα μυστικά δωμάτια το έκανα, άσχετα που χτυπήθηκα λόγω αφηρημάδας. Πάμε, 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 ωραία. Τι λες εκεί, με τρία χτυπήματα, μπαμ. Λευκή καρδιά, ευχαρίστως θα την πάρουμε. Δείτε τα Devil Room, περιμένουνε. Και αυτά θα τα διαλύσουμε όλα, διότι έχουμε το trinket μας που θα μας δώσει αρκετά πράγματα. Τα νομίσματα μας είναι πιο χρήσιμα. Οπότε πάμε για item που θα δούμε αν θα μπούμε στο shop. Έχουμε 5 από όλα. Ιδιαίτερα σπάνιο αυτό να συμβεί. Τέλεια, έλα και εσύ εδώ. Α, μάλιστα. Μία βόμβα εδώ και άλλη μία βόμβα εδώ, έτσι. Ήλπιζα για ένα Magic Mushroom. Και το I Can See Forever μας γλιτώνει από τις βόμβες που ξοδέψαμε εδώ. Έτσι, θέλω νομίσματα από το trinket μου. Για να δούμε item room. Θα βρούμε... Monstrous lag. Πέφτουνε τα tiers μου, αλλά... αξίζει και με το παραπάνω. Και έχουμε σχετικά καλά tiers κιόλας. Για να βάλουμε εδώ μια βόμβα. Και συνεχίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ καλό range λόγω του shot speed κιόλας. 17 νομίσματα πλέον, πηγαίνουμε shop. Ασυζητητή. Ωραία. Και έχουμε death. Το Black Rune νομίζω πως είναι πολύ πιο χρήσιμο και εδώ πέρα θα βρούμε τίποτα. Συνεχίζουμε όπως είμαστε. Και το boss που θα αντιμετωπίσουμε είναι Big Horn. Με βολεύει ιδιαίτερα αυτό το boss. Εδώ είμαστε. Και κάπου εδώ θα τον κερδίσω αρκετά γρήγορα θα έλεγα. Κάτω Nine Tails για extra damage και extra shot speed. Το damage ήλπιζε ότι θα ήταν παραπάνω, αλλά από ό,τι φαίνεται είτε είναι ποσοστία το damage που παίρνουμε ή δεν ξέρω εγώ τι. Συνεχίζουμε. Ας πάρουμε το νομίσμα που δώσαμε. Okay. Πολύ ωραίο damage. Κάνουμε damage απόστασης εμείς. Item room θα βρούμε Book of Revelations, που σημαίνει ότι έχω γίνει bookworm. Και επίσης θα τα απορροφήσουμε και θα γεμίσουμε με μπλε καρδιές. Πέτρα, 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 δεν βλέπω πέτρα. Άπειρες βόμβες, να και κάτι πολύ χρήσιμο. Και από ό,τι φαίνεται πηγαίνουμε προς τον boss. Ναι, γέμισε το void, οπότε πρέπει να επιστρέψουμε πίσω. Θεωρώ πως με τα 8 αντικείμενα που έχουμε, αν αφαιρέσουμε ένα το Papa Fly ίσως, σε γενικές γραμμές θα πηγαίνουμε τέλεια. Έχουμε φτιάξει φοβερό συνδυασμό, μας έχει φτιάξει μάλλον το παιχνίδι. Ένα lock up, ως συνήθως υπάρχει, ως συνήθως.
Σοπ, θα πετύχουμε άλλα δύο αντικείμενα που δεν θα τα πάρω. 72,5% ελπίζουμε πάντα για Devil Room και θεωρώ πως θα ανοίξει. Και όπως βλέπετε, εξερευνώ τον υπόλοιπο όροφο, διότι θεωρώ πως τον boss το βρήκαμε. Τέλεια. Ωραία, και το χάπι αυτό είναι speed up, όχι άλλο speed. Άλλο ένα νομισματάκι. Πάνε δύο. Οπ. Αυτό μου έφυγε, είναι η αλήθεια. Και θα βρούμε εδώ λεφτά και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά. 52 νομίσματα. Magic Mushroom. Speed up. I can see forever. Καλό κι αυτό. Άντε ρε, δες εκεί που χτυπήθηκα. Γκάπι σπο. Βλακή έκανα εδώ, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε με το σωστό το τρόπο, το κάνουμε με τον ανάποδο. Τελειώσανε πλέον οι κόκκινες καρδιές, όπως καταλάβατε. Αν πάρουμε κόκκινη καρδιά, θα την απορροφήσουμε και θα πάρουμε μπλε καρδιές. Βλακία ήταν αυτό που έκανα, το κατάλαβα και εγώ, αλλά ήταν λίγο αργά όταν το κατάλαβα. Μπράβο, βάλει μια βομβέση εδώ. Αποκτήσαμε άλλες τρεις μπλε καρδιές. Τη γλίτωσε. Λοιπόν, θα πάρουμε άλλο ένα νόμισμα. Το βλέπω, τα 99 νομίσματα θα βρεθούν μπροστά μας. Οπότε πάμε προς το boss σιγά σιγά. Αυτή η βόμβα δεν θα σκάσει ποτέ, ας το πάρει απόφαση. Και δεύτερο μυστικό δωμάτιο έχουμε. Μάλιστα. Και φτάσαμε το 90%. Εντάξει, αν δεν εμφανιστεί, τότε είμαστε γκαντέμιδες. Magic Mushroom θέλω. Pestilence, ναι, από εδώ και πέρα θα πολεμήσουμε πολύ καβαλάριδες. Και έχουμε Cube of Meat, Sin, άνοιξε το Devil Room. Θα βρούμε Maw of the Void, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο αντικείμενο. Μόνο και μόνο επειδή μας ανεβάζει το damage και επειδή μπορεί να βρούμε μαύρες καρδιές. Διδώσαμε την καρδιά μας. Bomb Sarkis, εντάξει, δεν με επηρέασε τόσο πολύ. Α, τώρα δεν βλέπω όταν γεμίζω. Κακό αυτό. Γκάπι γκάπι, έτσι. Πολύ ωραία. Το ότι χτυπήθηκα νομίζω είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει. Ναι, κανένα νόημα στο Bomb Sarkis. Νομίζω πως εννοείται πως θα μπούμε εδώ και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, φαντάζομαι πως από εδώ, ναι, δεν είναι τίποτα. Και High Priestess. Όχι, το Black Room θα το κρατήσουμε, διότι κάποια στιγμή κάπου θα μας φανεί χρήσιμο. Να σούμε τώρα γιατί κολλάει εδώ πολύ.
Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Το νου μας λίγο με τα κλειδιά, γιατί βλέπω ότι θα μας τελειώσουν έτσι όπως πάμε. Και έχουμε ένα Devil και Ace of Clubs. Κακό το Ace of Clubs. Τι προσποίηση ήταν αυτή που με έκανε. Ναι, από εδώ. Το βλέπετε και εσείς το τι κολλάει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ας έρθουμε εδώ δεξιά. Πέτρα δεν υπάρχει. Ήρθε η ώρα για τα item room. Για το item room και το shop. Manation power θα ανεβάσουμε πολύ. Πολύ όμως τον damage μας. Α, μόνο 1,92 και εγώ λέω θα ανέβει κανένα 2,5. Λοιπόν, πάμε shop. Πάμε να χαμηλώσουμε τον damage μας τώρα. Όχι ρε. Pandora's Box. Κακός νομίζω. Το πήρα το Pandora's Box, πρέπει να τα απορροφήσω. Κλειδάκι εννοείται πως θα χρειαστούμε. Διότι έχουμε Guppy's Tail και θα εμφανίζονται πολλά. Μα πολλά σεντούκια. Ας έρθουμε εδώ. Μπράβο. Το ότι δεν έχουμε damage και δεν με νοιάζει, μ' αρέσει. Συγγνώμη. Πάρε τη λευκή καρδιά σου. Αλίμονο. Κλειδάκια θέλω. Άστε τη βόμβα. Λοιπόν, θα πολεμήσουμε war. Αυτό ήτανε. Δεν άνοιξε Devil, πάμε στον επόμενο όροφο. Συγγνώμη. Τα πηγαίνουμε τέλεια. Εξαιρετικά. Εννοείται πως το παίρνουμε. Τώρα κερδίζουμε ό,τι και να γίνει. Και δεν έχουμε πάρει και tears up. Κανένα tears up. Οκ, okay, μπράβο μας. Και ας πάμε από πάνω. Αυτό ακριβώς. Τώρα το Move the Void γίνεται υπερχρήσιμο. Δες εκεί που χτυπήθηκα κιόλας. Απλά έχω πολύ tears, πολύ short speed. Συγγνώμη λίγο γιατί με ξύνει η μύτη μου. Τα κλασικά προβλήματα που έχω σε κάθε καλό run μου. Τα αφήνουμε. Ας το πάρουμε. Damage. Ανεβάζουμε damage. Διότι το έχουμε ανάγκη. Ήδη έχουμε 10,96. Και πήγαμε στο 11,24 και θα συνεχίσουμε στο 11,36. Πολύ ωραία. Κλειδάκια, μου αρέσουν τα κλειδάκια. Εδώ πάμε, τι έχει. Από εδώ θα είναι το boss λογικά. Οπότε ας έρθουμε εδώ. Δες το τι ωραία. Και τι άλλο άραγε χρειαζόμαστε τώρα για να κάνουμε ένα τρελό συνδυασμό. Emperor και Joker. Λυπάμαι, αλλά το Joker με κέρδισε. Πέτρα δεν βλέπω. Να το το item room. Ωραία. Item room. Ναι, μπορώ να το πάρω και κάθε φορά που το χρησιμοποιώ. Αλλά δεν με τρελαίνει η ιδέα, οπότε θα το αλλάξω. Και το Parasite είναι εξαιρετικό. Μόνο πεντάρι δέχομαι. Και αυτό δεν με χαλάει.
Από τη στιγμή που βρήκα πίσω το κλειδάκι μου. Όλα καλά. Πλέον τα δάκρυα γεμίζουν το δωμάτιο. Οπότε θεωρώ πως φτάσαμε το ανώτερο damage που θα μπορούσαμε να έχουμε. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά νομίζω πως αυτό είναι ότι πιο ικανοποιητικό έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Τέλεια. Πολύ εύκολα. Και δεν του φαινότανε. Θα έρθουμε από εδώ. Να βάλουμε και τη βομβούλα μας και να βρούμε μέσα. Λοιπόν, έχουμε μπερκάνο. Έχουμε ανσούς. Έχουμε ξανά ανσούς. Έχουμε βάζ. Πάρ' το πέρθρο. Και θα το ρολάρω σε Pinking Shears. Και νομίζω πως θα τα απορροφήσω. Δηλαδή ότι το Pinking Shears είναι εξαιρετικό active αντικείμενο. Και μέσα στο shop θα βρούμε θεωρώ πως δεν υπάρχει λόγος να μην τα πάρουμε και τα δύο. Battery, Box of Friends και θα τα απορροφήσω συν Ace of Spades. Όχι, έπεσε το damage μας κατακόρυφα θα έλεγα, αλλά δεν τρέχει και κάτι. Small Rock για κανένα λόγο. Και πάμε να πολεμήσουμε την μαμά. Βλέπετε πόσο ωραία μπορούμε να την κερδίσουμε. Θα πάρουμε Polaroid και θα βρούμε εδώ Krampus. Τόσο εύκολα. Lamp of Cool εννοείται πως θα πάρουμε. Και δώσμου Small Rock. Απορώ. Απορώ. Τόσες πέτρες έχουμε διαλύσει. Δεν το έχουμε βρει ακόμα. Τέλος πάντων. Συνεχίζουν οι πέτρες και εμφανίζονται. Αλλά το Small Rock πουθενά. Πολύ ωραίο damage. Και τώρα πάμε στα κουτουρού. Και έχουμε μείνει με 4 κλειδάκια. Που δεν θα είναι αυτά. Πήραμε Sack of Sacks που είναι εξαιρετικό. Οπότε ευελπιστούμε να εμφανιστούν και άλλα κλειδάκια μπροστά μας. Ωραίο. Πολύ ωραία και. Εν τέλει δεν είδαμε τον χάρτη, κρίμα. Α, όμως είδαμε που βρίσκεται τον boss. Έχουμε Emperor. Και μάλλον από δεξιά είναι τον boss. Όμορφα. Τι ωραία. Είμαστε τέλεια τώρα. Μπορούμε να ανοίξουμε τα πάντα. Ας μου βγάλει όσα σεντούκια θέλει. Ρε μανία με το Emperor. Εδώ έφτασα. Να βάλω και μια βόμβα εδώ. Κλειδάκι. Που πλέον δεν μας χρειάζονται κλειδάκια. Και πάμε να πολεμήσουμε τον boss που είναι Conquest. Μπορώ να τα απορροφήσω. Τα απορρόφησα. Και εδώ θα βρούμε θα πάρουμε Ghost Baby. Πάρε και Book of Belial. Θα τα απορροφήσω κιόλας. Δεν θα τα απορροφήσω. Okay, Small Rock. Έχουμε αφήσει μπλε καρδιές πίσω, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε. Νομίζω πως είμαι υπερδυνατός για να με νοιάζει η υγεία μου. Ας ξεκινήσουμε πάλι στα κουτουρού.
Αυτό θεωρώ πως πρέπει να τα απορροφήσουμε, ας πούμε, το αντικείμενο και θα πάρουμε short speed και range. Μπράβο μας. Τι έχουμε εδώ, lovers. Και εδώ μέσα ήλπιζα για κάτι καλό. Α, έχουμε και move of the void. Καλό το Joker, θα μπούμε και εδώ. Και γιατί δεν χτυπήθηκα, δεν ξέρω. Αλλά χαίρομαι που δεν χτυπήθηκα. Δεν με νοιάζει κιόλας. Lovers. Από εδώ τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα, οπότε... και μόλις το είδα. Το boss μας είναι από εδώ. Tower. Δεν θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω το tower. Και γενικά βλέπετε ότι το Parasite πετάει τα δάκρυα παντού. Παντού όμως. Lovers, ρε μανία με το Lovers. Να, Ιεροφάντης. Και μόλις γεμίσαμε και είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο boss. Λοιπόν... εύκολα, θα έλεγα πολύ εύκολα κιόλας. Και δεν εμφανίστηκε Joker, δεν εμφανίστηκε Devil, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το Joker και θα το πάρουμε το contract from below. Ένα gap αντικείμενο εδώ μεταξύ ψάχνουμε για να γίνουμε gap, να φτάσουμε το υπέρτατο damage. Δεν θέλει σε να μας το δώσει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε εμείς. Είδατε πως κερδίζουμε. Goat hoof, ούτε καν. Το boss φαντάζομαι πως βρίσκεται αριστερά. Εδώ το καλό damage upgrade, γκάπι. Τους. Κρίμα. Το φτάσαμε σχεδόν. Joker. Τουσου. Α, έχουμε και Kerstrom που εννοείται θα μπούμε. Και μάλλον για άχρηστο το κόβω. Μπορεί και όχι. Για να δούμε. Άχρηστο ήταν τελικά. Έλα που δεν κερδίσαμε. Fate. Δεν το θέλω, τα απορροφάω και παίρνω tiers και range. Μ' αρέσει. Two of spades, γεμίσαμε κλειδιά. Εδώ με ένα γκάπι αντικείμενο. Τώρα δηλαδή γιατί να με ταλαιπωρεί. Τζόκερ, πάμε εδώ. Και δεν βρήκαμε γκάπι αντικείμενο, έτσι, απίστευτο. Θα πάρουμε εννοείται Σάγκουμπας, θα πάρουμε εννοείται Λιλ Μπρίμστον και θα πάρω και Γκίμπι, δίχως έλεος. Και γενικά βλέπουμε πως κάνουμε damage. Δεν τρεπόμαστε. Χτυπήθηκα μεν. Δεν νομίζω πως θα με επηρεάσει. Έχω να χτυπηθώ ακόμα. Λοιπόν, Curse of the Unknown. Όχι, δεν νομίζω πως το θέλω. Δες εδώ τι πήγε και έδωσε. Ό,τι πιο άχρηστο. Justice. Lazarus Rax. Θα πάρουμε και το Lazarus Rax. Μήπως και πεθάνουμε.
κρατάμε πάντα και αυτήν την περίπτωση, και με Holy Light και Monstrous Lag δεν υπάρχει ελπίδα, ούτε μία ελπίδα. Joker είναι ριστικό, θέλει να γίνω gap. Πάρτο το Chemical Peel. Λοιπόν, Headless Baby. Justice, δώσε μια μπλε καρδιά. Θα το πάρουμε το Headless Baby. Έχουμε 4 μπλε καρδιές. Αν μου δώσει ένα HP up, κάτι θα γίνει. Bucket of Lard, το πήρα. Ευχαριστώ πολύ, Joker. Και μόλις έγινε αγάπη. Και κρατάμε την κόκκινη καρδιά, διότι θα μας δώσει 3 μπλε καρδιές. Πόσο ωραίο. Θα κάνουμε damage τελικά. Πολύ. Άλλο Joker δεν μου χρειάζεται. Mr. Mega μπορώ να το απορροφήσω, και αυτό θα έλεγα πως μπορώ να το απορροφήσω επίσης. Δύο νομίσματα και τι έχουμε, Emperor, καλό για το Emperor. Εντάξει, κάνουμε τρελό damage με τις μύγες κυρίως. Τα απορροφάμε και πήραμε damage, τίας, έγινε ένας πανικός. Νομίζω πως απλά οι μύγες μου κερδίζουν τις μάχες. Εγώ απλά κάθομαι και κοιτάω. Μόλις είδατε τι εννοούσα. Και εδώ... Okay. Τώρα ας με εμφανιστεί Delirium, δεν έχω πρόβλημα. Emperor και Chariot. Δεν εμφανίστηκε Delirium. Πάμε να κερδίσουμε Μέγα Σατανά, αφού πρώτα τελειώσουμε όλον τον όροφο. Περιμένω κιόλας επιπλέον αντικείμενα. Εδώ... Α, πώς και δεν βρήκαμε κάτι. Απορία το. Άστο, ας κάνουμε τον κύκλο. Και έχουμε... Θα πάρω Ancient Recall. Και θα μου δώσει Full Eremity και Temperance. Ας πάρουμε Mystery Sack. Συνεχίζουμε. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε πάλι Joker και Two of Diamonds. Ναι, τουλάχιστον από αυτό το θέμα πήγαμε τέρμα το damage μας. Και εννοείται θα το πάρουμε το Host Hat, το οποίο είναι εξαιρετικό. Και βλακίες, Ερημίτης, Ancient Recall, Justice, High Priestess και Strength. Το Strength είναι ωραίο και λέω να το πάρω. Okay. Δεν το πήραμε εκείνο, δεν ξέρω γιατί. Πολύ κόκκινη καρδιά. Λεφτά και Two of Diamonds. Άντε πάλι με αυτό το Joker Mania. Λοιπόν, ανοίγουμε. Και... δεν υπάρχει κάπου μπαταρία. Τέλος πάντων, ερχόμαστε εδώ. Ανεβάσαμε damage. Για να δούμε. Θα το βιάσω ή όχι. Νομίζω η αρχή έγινε και ήταν πολύ καλή. Ναι, νομίζω πως τον διαλάμε.
Όντως κάνουμε πολύ καλό damage. Δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο damage πάνω μας. Αλλά είναι όλα αυτά τα αντικείμενα. Πανεύκολα. Δώσ' μου τώρα delirium. Και μου δίνει delirium και θα το αποδεχτώ. Πάμε να δούμε, θα είναι δύσκολη μάχη του delirium, προφανώς. Αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Έχουμε damage. Το θέμα είναι να μαζέψουμε και υγεία. Και σχεδόν τι μαζέψαμε. Τζόκερ, μπορούμε και εδώ να πάμε στο Τζόκερ. Και Incubus και Demon Baby. Όλα μαζί, εγώ δεν τρέπομαι. Κάπως έτσι τους διαλάμε εμείς. Πρέπει να ξαναμαζέψουμε υγεία, ερμήτης και ξανά ερμήτης. Δεν ξέρω τι μανία με αυτόν τον ερμήτη έχει. Λευκή καρδιά. Ας την πάρουμε και αυτή. Κρίμα πάντως με τις μπαταρίες, γιατί ένα ακόμα δωμάτιο ήθελα. Okay. The world. Υπάρχουν εδώ δύο bosses. Ας πάμε και ό,τι γίνει. Εδώ κάτω είναι conquest, πάλι conquest. Εννοείται θα παίρναμε brimstone. Wow. Ναι, θα πάρουμε και Dead Cat και με Incubus. Θα ρίχνουμε προς παντού. Λοιπόν, πολύ φοβάμαι πως εδώ πέρα κάτω είναι ο Delirium, αλλά okay, δεν τρέχει κάτι. Κακώς το έκανα αυτό. Πρέπει να ξαναγεμίσω. Θέλουμε μία υγεία πάνω μας. Τι ήταν αυτό δεν ξέρουμε. Είναι μάμα Γκάρντι. Και τη διαλύσαμε κυριολεκτικά. Πάρει και αυτό. Γέμισέ με. Και υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας. Δες εκεί που πρόλαβε και έκανε. Τον πήραμε και τον Άβελ. Γεμίσαμε νομίζω με familiars. Ας ανηφορήσουμε. Οπ, Small Rock, το δώσες. Επιμένει να μην δίνει Small Rock. Επιμένει. Θα πάμε προς τα πάνω νομίζω είναι καλύτερα. Ωραία, αφού γεμίσαμε δεν νομίζω πως με νοιάζει κάτι άλλο. Ένα cricket head, αν βρίσκαμε ίσως με νοιάζει παραπάνω. Έχω Lil Brimstone, έχω Incubus, έχω τα πάντα. Έπρεπε να το κάνω για να μείνουμε με μία κόκκινη καρδιά. Δώσ' μου. Τέλεια. Εξαιρετικά. Small Rock, δώσ' το. Δεν θέλει να το δώσει για κανένα μα κανένα λόγο. Εδώ. Όχι. Λοιπόν, ας έρθουμε εδώ που είναι δύο μαζεμένα. Που υποτίθεται υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι delirium, αν και το αμφισβητώ αυτό. Και 5 γραμμ.
Συν 091 μόνο Λαμπ. Αυτή ήταν η μάχη με το Λαμπ. Μαμσκι θα μπορούσα να τα απορροφήσω. Και Delirium. It lives. Και πήραμε damage και shot speed. Και θέλουμε για άλλη μια φορά μπαταρία. Δώστηνα. Την έδωσε και strength. Τέλεια. Αυτά ακριβώς χρειαζόμασταν και το strength. Μπράβο. Και θα πολεμήσουμε επιτέλους Delirium. Έχω και Cone-head, οπότε οι εκρήξεις δεν μας νοιάζουν. Μιλάμε για φοβερό damage. Και δες που θα κερδίσω χωρίς να χτυπηθώ. Και να που με χτύπησε. Δεν ξέρω πού βαράω, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Αν φύγουν όλες οι μύγες αυτές πάνω του, τέλος. Εξαιρετικά δυνατό run. Μετά Magic Mushroom και Brimstone. Τι να λέμε. Λοιπόν, τελειώνουμε κάπου εδώ. Ευχαριστώ πολύ όσους παρακολουθήσατε. Θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.